πώς μαθαίνουν οι Ουκρανοί ότι η Μόσχα προετοιμάζει πυραυλική επίθεση? Η τελευταία κινητοποίηση της Μόσχας έσπηρε τον πανικό στην Ουκρανία, με δεκάδες στρατηγικά βομβαρδιστικά να απογειώνονται και δεκάδες πολεμικά πλοία να πλέουν με βαρύ οπλισμό. Τι έγινε όμως τελικά? Στις 28 Νοεμβρίου λοιπόν, ουκρανικές πηγές πληροφοριών φαίνεται πως ενημερώθηκαν για ένα πρωτοφανή χτύπημα της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας. Ο στόχος των Ρώσων ήταν προφανώς ουκρανικά στοιχεία, αυτή την φορά όμως υψηλής σημασίας. Σύμφωνα με την ρωσική σελίδα ενημέρωσης Reporter, ακόμη και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το επικείμενο χτύπημα στα κλασικά του βίντεο, τα οποία και μεταδίδονται σε όλο το έθνος. Μετά από αυτό, πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο είχαν ένα εύλογο ερώτημα. Πώς μαθαίνουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και οι τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις για τις ρωσικές προετοιμασίες μιας πυραυλικής επίθεσης? Πριν δώσουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, να τονίσουμε πως οι αναφορές των Ουκρανών δείχνουν με λεπτομέρεια την χρήση των όπλων που θα κάνουν οι Ρώσοι. Για παράδειγμα, μιλούσαν για την προετοιμασία 20 μονάδων ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών, ενός ρωσικού εκτοξευτή Ισκάντερ των δυνάμεων εδάφους της Ρωσίας και μιας μεγάλης ομάδας πλοίων του ρωσικού πολεμικού ναυτικού. Επίσης, δήλωσαν πως ποτέ ξανά δεν είχε γίνει κινητοποίηση τόσων πολλών μονάδων και πως οι Ρώσοι θα μπορούσαν συνολικά να χρησιμοποιήσουν 400 πυράβλους, δηλαδή 3,5 φορές περισσότερους από όσους χρησιμοποιούνταν στις σφοδρότερες επιθέσεις κάθε μέρας. Για να δούμε όμως τώρα πώς μαθαίνουν οι Ουκρανοί τα πλάνα των Ρώσων. Δεδομένης της τεράστιας αυτής κινητοποίησης, είναι σχεδόν αδύνατο να εκτελεστεί μια επιχείρηση τόσο μεγάλης κλίμακας, η οποία εμπλέκει τη μεταφορά πολλών πυρομαχικών, πλοίων, αεροσκαφών και άλλων οπλικών συστημάτων υπό συνθήκες απόλυτης υγιής. Πιο συγκεκριμένα όμως, οι Ουκρανοί ενημερώνονται μέσω δορυφορικών φωτογραφιών από δυτικές πηγές. Στη νεότερη περίπτωση, εικόνες δείχνουν την βάση της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας ονόματι Engels στην Σάρατοφ. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στις 28 Νοεμβρίου και μέσα στην ίδια μέρα οι Ουκρανοί ενημερώθηκαν για την πιθανή ρωσική επίθεση. Οι εικόνες δείχνουν καθαρά την προετοιμασία 14 βομβαρδιστικών TAV-U95MS και 4 μονάδων TAV-U160. Δίπλα στα στρατηγικά βομβαρδιστικά βρίσκονται 4 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού IL-78M, τα οποία σκοπεύονταν να γεμίσουν τα ντεπόζιτα καυσίμου των αεροσκαφών στον αέρα. Βέβαια, τέτοιες πτήσεις, δηλαδή με τόσα πολλά αεροσκάφη, συνήθως είναι εκπαιδευτικές, γεγονός που καταλαβαίνουν οι Ουκρανοί από τις διαδρομές εναέρας κυκλοφορίας που ακολουθούν τα αεροσκάφη. Σύμφωνα με την ρωσική Reporter, εκπαιδευτικούς σκοπούς είχε και η συγκεκριμένη τεράστια κινητοποίηση των Ρώσων. Μόλις το κατάλαβαν οι Ουκρανοί, απενεργοποίησαν τους συναγερμούς τους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.